Έληξαν χθες το απόγευμα οι διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε το σχέδιο πολιτικής απόφασης. Η τροπολογία, μάλιστα, που κατέθεσε η αριστερή πλατφόρμα για το ζήτημα των συμμαχιών, έλαβε 59 ψήφους υπέρ, 84 κατά, 4 λευκά, ενώ υπήρξαν και 7 αποχές. Για το θέμα αυτό, και είναι μεγάλη χαρά και τιμή, φιλοξενούμε τον κύριο Δρίτσα, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για να έχουμε μια χρήσιμη συζήτηση, διότι το τελευταίο διάστημα, κύριε Δρίτσα, καλό απόγευμα από την Βορειοδυτική Ελλάδα και από την Πρέβεζα. Γεια σας, καλό απόγευμα, να είστε καλά. Το καλοκαίρι όντως μπήκε με το δεξί, όπως λέτε πια, αλλά ελπίζω να τελειώσει με το αριστερό. Πάρα πολύ εύστοχο αυτό το οποίο λέτε, κύριε Δρίτσα. Αυτό σηματοδοτεί λοιπόν τις πρωτοβουλίες και ίσως την έμφαση που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις εκλογές με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Δρίτσα. Αυτή είναι ο επόμενος στρατηγικός σας στόχος, να γίνουν πάλι εκλογές? Δείτε, τις εκλογές τις ζητούμε και τις προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία πολύ καιρό τώρα, συστηματικά, και θεωρούμε ότι η ελληνική κοινωνία μετά τα 2 χρόνια της κυβέρνησης Σαμαρά και παραπάνω από 2 χρόνια τώρα πια, έχει δικαίωμα να πει την άποψή της και να κρίνει τα πράγματα, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση. Δεν έχει συμβεί στον τόπο μας, δυστυχώς, πρώτη φορά που με άλλο πρόγραμμα εξελέγει και άλλο πρόγραμμα υλοποιεί. Οι συνέπειες είναι τεράστιες. Η καταστροφική πορεία συνεχίζεται και επομένως πρέπει να μιλήσει ο λαός. Αυτό όμως σήμερα εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο που εκφράστηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Πρώτη φορά αριστερά. Σε πανελλαδικής κλίμακας εκλογές. Μιλάτε για τις ευρωεκλογές, κύριε. Και πρώτη φορά η αριστερά σε καθήκοντα εφαρμοσμένης πολιτικής. Περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και πάρα πολύ δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, μας ακούνε και στη Λευκάδα βεβαίως. Θέλω όμως να σας πω κάτι, κύριε Δρίτσα. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις που θεωρούν ότι ίσως περιμέναν μεγαλύτερη διαφορά σε ευρωεκλογές, με την έννοια ότι έχουν και κάποια τοπικά χαρακτηριστικά οι ευρωεκλογές και μπορεί, για παράδειγμα, κάποιο ποσοστό να είναι και με βάση πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν ένα πολιτικό χώρο. Το ζήτημα είναι όμως, κύριε Δρίτσα, ότι οι άνθρωποι της αγοράς αγωνιούν διότι μια παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία έχει άμεσες επιπτώσεις στην αγορά, γιατί και με τις ευρωεκλογές χαλαρώνουν τα πάντα, η αγορά χάνει τους ρυθμούς τους και, όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση τους ελεύθερους επαγγελματίες τους έχει στήσει απέναντι, τους πυροβολεί φορολογικά πάντα, με αποτέλεσμα να υπάρχει προβληματισμός πάνω σε αυτή την προοπτική και άλλων εκλογών σε λίγους μήνες. Και παραδοσιακά υπάρχει αυτό το επιχείρημα, δεν επιβεβαιώνεται όμως. Οι εκλογές καταρχήν είναι ένα δικαίωμα και μια ανάγκη για να λειτουργήσει η δημοκρατία και να οργανωθεί η κοινωνία, η οικονομία, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Και οι ανάγκες εδώ είναι επιτακτικές. Αλλά θα σας πω και κάτι. Αν κάποια ανακουφιστικά μέτρα μπόρεσε ένα ελάχιστο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού σε πολύ μικρό βαθμό να ανταγευθεί και να αποδειχθεί μέσα από αυτό ότι υπάρχει δυνατότητα και διαφοροποίηση στον μονοσήμαντη κατεύθυνση της βάρβαρης κυβερνητικής μνημονιακής πολιτικής, αυτό έγινε χάρη στις εκλογές που είχαμε μόλις λίγο καιρό πριν. Μάλιστα. Δεν έχει να χάσει ούτε η αγορά, ούτε ο κόσμος, ούτε τίποτα από τις εκλογές. Δεν θα κάνουμε κάθε μέρα εκλογές. Εδώ όμως έχουμε πραγματικά μια ανάγκη να θέσουμε τα πράγματα. Ο ελληνικός λαός, το σύνολο του, το βλέπουμε καθημερινά, το είδαμε και στο εκλογικό αποτέλεσμα, αν το αναγνώσει κανείς προσεκτικά. Το ένα μήνυμα που στέλνει είναι «κάντε κάτι», στην αριστερά το στέλνει επιτακτικά, στο ΣΥΡΙΖΑ. «Κάντε κάτι να τελειώνουμε με αυτή την πολιτική και με αυτή την κυβέρνηση». Και το δεύτερο επιτακτικό ερώτημα πράγματι είναι «εσείς τι θα κάνετε». Πώς δηλαδή θα κυβερνήσετε με προλάβατε και τι έχετε να μας πείτε. Σωστό.
Αυτά προσπαθούμε να απαντήσουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς ετοιμάζεται σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό ήταν, αν θέλετε, και το κεντρικό ζήτημα στο διήμερο της πολύ ουσιαστικής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, κύριε Δρίτσα, διότι, για παράδειγμα, υπάρχει μια κριτική. Πολλοί θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω βεβαίως να αποκρισταλώσετε και να δώσετε μια απάντηση στην κοινωνία που μας ακούει αυτή τη στιγμή, οδηγείται στα χνάρια του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί λένε ότι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ στα πρώτα του χρόνια ακολουθούσε, για παράδειγμα, μία ίδια ανάλογη πολιτική, δηλαδή χρησιμοποιούσε το ρόλο της συνείδησης του κόμματος κάποια στελέχη. Επίσης υπήρχαν κάποιες τάσεις περισσότερο αριστερές. Από την άλλη, υπάρχει μία κριτική για μία προσπάθεια που γίνεται οι τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ να συγγύσουν, διότι θεωρούν ότι αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή είναι μια πραγματικά δημοκρατική διαδικασία, η πολυφωνία που συνθέτει απόψεις. Κοιτάξτε, κύριε Κουνιάκη, να το πω πολύ, επειδή είμαι και λίγο μεγάλο στην ηλικία και αυτά είναι βιώματά μου, δεν είναι απλώς γνώσεις μου πολιτικές από τα βιβλία. Το ΠΑΣΟΚ το 81, η αριστερά είχε έντονη κριτική και τότε στο ΠΑΣΟΚ και νομίζω δικαίως. Το ΠΑΣΟΚ το 81 όντως έφερε δύο μεγάλες αλλαγές, όριμες αλλαγές πολύχρονων αγώνων του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Τις εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Θα ήταν πολύ πιο γόνιμες αν τις εξέφραζε η αριστερά. Δεν μπόρεσε τότε η αριστερά να τις εκφράσει. Δεν θα κάνουμε τώρα ιστορική και πολιτική ανάλυση σε βάθος. Τις εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ σε εκείνη τη συγκυρία. Δύο αλλαγές: αναδιανομή του πλούτου υπέρ των πολλών και δημοκρατία. Αυτές τις αλλαγές, ναι, αν αυτές τις αλλαγές που επαγγέλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ τις θεωρούμε πασοκικές, ναι, μοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό. Αυτό είναι διαχρονικά αιτήματα των κοινωνιών και τώρα υπερόριμο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Αναδιανομή του πλούτου υπέρ των πολλών, όχι πια οι πολλοί και κυρίως αυτοί που δεν έχουν να πληρώνουν το μάρμαρο, και δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Αυτά είναι δύο πράγματα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα λέει τώρα, δεν τα λέει, τα λέει από την αρχή, είναι ακριβώς η ριζοσπαστική του προοπτική και γι' αυτό διεκδικεί την ενότητα της αριστεράς, την κοινωνική και πολιτική ενότητα όλων των δυνάμεων που μπορούν να υπηρετήσουν τέτοιου είδους στόχους. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, κύριε Δρίτσα, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος και για τη Δημάρ και μάλιστα υπάρχει μια κριτική σε πρόσωπα που ψήφισαν, στήριξαν και ίσως μέσα από κάποιες θέσεις στην κυβέρνηση υπερασπίστηκαν μνημονιακές πολιτικές. Εγώ θέλω να διευκρινίσετε και να πείτε αν είναι, για παράδειγμα, πανάκι αυτό, αν δηλαδή το mea culpa της Δημάρ, ότι ναι, μπήκαμε στην συγκυβέρνηση, φύγαμε, δεν είναι μεμτό και μπορεί βεβαίως να αλλάξει πολιτικό προσανατολισμό και να μπει κατά από την σκεπή της αριστεράς που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Το σπίτι της αριστεράς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κουνιάκη, δεν αναφέρομαι ειδικά στη Δημάρ. Για κάθε περίπτωση, να είστε βέβαιος και οι ακροατές που μας ακούν, ναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει πλυντήριο για κανέναν. Είτε συλλογική πορεία είχε, είτε ατομική, δεν θα γίνει πλυντήριο. Αλλά εδώ δεν τίθεται ακριβώς αυτό το ζήτημα. Αυτό που τίθεται είναι ότι έχουμε ανάγκη να απεμπλακούμε από το μνημόνιο και από τις πολιτικές λιτότητες, να αναδιαπραγματευτούμε το χρέος με τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του, να επαναφέρουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που καταχυρώνει τα εργασιακά δικαιώματα. Μιλώ τώρα σύμφωνα και με την επικαιρότητα του άρθρου που σε εφημερίδα πανελλαδική, την εφημερίδα των συντακτών, έχει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Μάλιστα. Να συγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος, να επιφέρουμε το δημόσιο έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα, να αναδιανύμουμε το εισόδημα, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και όλα αυτά. Αυτά τα πράγματα που είναι προγραμματικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ που διαρκώς εμπλουτίζεται, πράγματι καλούμε, και αυτή είναι απόφαση του συνεδρίου μας και είναι απόφαση που επιβεβαιώθηκε και στη χθεσινή Κεντρική Επιτροπή, καλούμε από το ΚΚΕ και την Ανταρσία μέχρι την αριστερά, τους οικολόγους πράσινους βέβαια, την αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας, εφόσον απεμπλέκεται από αυτές τις πολιτικές και διαχωρίζει τη στάση της έμπρακτα και με σοβαρότητα απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι πράγματι ένα μέτωπο
που στη βάση των πολιτικών στόχων που περιέγραψα πρέπει να συγκροτηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κεντρική δύναμη και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τίθεται το θέμα της μετρημένο με βάση τις ψήφους ή τα ποσοστά. Έχει και την διάστασή του αυτή, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματική και δημιουργική μια τέτοια κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε, ακόμα και αν είμαστε, αν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία, αν έχουμε αυτοδυναμία σε εκλογικό αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε την κοινωνική και πολιτική συσπήρωση του μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Προς αυτή την κατεύθυνση όμως και με σαφείς στόχους και με σαφή πολιτική και με σαφείς δεσμεύσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και το ζήτημα των 180 απαιτούμενων βουλευτών για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας τίθεται σε αυτή τη βάση. Δεν μπορεί αυτή η παρούσα Βουλή να εκλέξει για 5 χρόνια ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει την δημοκρατική νομιμοποίηση. Τύπης την έχει, κατ' ουσίαν δεν την έχει, αυτό Μάλιστα. λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επομένως, εάν η κυβέρνηση δεν αναχωρήσει πριν από το Μάρτιο του 2015, τότε θα έχουμε φτάσει που εμείς από τώρα, αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό, να ενδυναμώσουμε όλη την κοινωνική και πολιτική πίεση ώστε η κυβέρνηση να φύγει το δυνατόν συντομότερο. Ωραία. Κύριε Δρίτσα, να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο κύριος Τσίπρας στο άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών υπογραμμίζει ότι δεν ζητάει επιστοποιητικό ιδεολογικής και πολιτικής καθαρότητας από κανέναν, η κόκκινη γραμμή τη συνεργασία για μια μεγάλη κέντρο αριστερά, όπου θα πρέπει να αποτελέσει έναν αντίπαλο πόλο και μια διαφορετική πολιτική πρόταση εξουσία, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι δεν είμαστε μόνο με το μνημόνιο, μπορούμε να τα καταφέρουμε και διαφορετικά. Είναι η ελιά. Το κείμενο του Αλέξη Τσίπρα είναι ενιαίο και μόνο ως όλων μπορεί να διαβαστεί και όχι αποσπασματικά. Εγώ σας διάβασα ένα κομμάτι του. Θέλω να πω άλλο. Δηλαδή ότι είναι και προσκλητήριος στελέχη από την ΕΛΙΑ όσοι θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το μεγάλο τη μεγάλη ένωση των αριστερών. Είναι σαφής η απόφαση όταν δημοσιευτεί αύριο μεθαύριο θα τη δείτε της Κεντρικής Επιτροπής. Όλο το πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ που έχει υπηρετήσει και υπηρετεί ακόμα και εμπλέκεται σε αυτό, δεν είναι δυνατόν να είναι στην οπτική μας. Από αυτή την άποψη υπερβαίνουν τα πράγματα την πολιτική γεωγραφία της τρέχουσας επικαιρότητας. Εδώ αναζητούμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό κάνει, μια νέα δυναμική των πραγμάτων. Μάλιστα. Όχι μια συγκόλληση υπαρκτών δυνάμεων του παρελθόντος. Κύριε Δρίτσα, κλείνοντας, εμείς εδώ στην περιφέρεια πρέπει να πω ότι ο κόσμος μπορεί να μην έχει πολύπλευρη, πολυσυλλεκτική ενημέρωση, με την έννοια ότι ενημερώνονται από τα μεγάλα κανάλια, τα οποία βεβαίως φιλτράρουν τις ειδήσεις όπως θέλουν. Υπάρχει μια λογική, κύριε Δρίτσα, ότι για παράδειγμα μπορεί οι συντάξεις να έχουν συρρυκνωθεί. Επικρατεί όμως η αντίληψη ότι τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση θα έχουμε σταθερά το μισθό μας ή τη σύνταξή μας, έστω και αν μειώνεται. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι στο 100% ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ πείθει ως προς την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος διακυβέρνησης και απαλλαγής των μνημονίων? Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει σταθερότητα παρά μόνο με τέτοιου είδους πολιτικές και με τέτοιου είδους συνέπειες τους ανθρώπους. Και στα νεκροταφεία υπάρχει σταθερότητα, αλλά δεν υπάρχει ζωή. Σωστό. Κατανοώ αυτό το δίλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύναμη σταθερότητας στο βαθμό που αποδείξει και κάνει πράξη την μεγάλη αλλαγή μαζί με την κοινωνία. Οι πολιτικές κυβερνήσεις που βρίσκονται σε απόσταση από την κοινωνία δεν είναι ποτέ σταθερές. Μάλιστα. Κύριε Δρίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο σας και για την ενημέρωση σε ένα περιφερειακό μέσο και ήταν πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ. Με τιμά η πρόσκλησή σας. Τα περιφερειακά μέσα έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και τον παίζουν πολύ συχνά με εγκυρότητα πολύ μεγαλύτερη από τα κεντρικά. Το έχω βιώσει αυτό στις επισκέψεις μου στην περιφέρεια πολλές φορές, όπου υπάρχει μεγαλύτερη
δημοκρατική λειτουργία των μέσων και λιγότερη σκοπιμότητα από ό,τι υπάρχει στα μεγάλα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κύριε Δρίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που λέτε μας τιμά, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια για να ενημερωθεί ο κόσμος. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλώς σας ευχαριστώ, γεια σας.